Χριστό εκ νεότητος ακολούθησας πιστός, ζωή την εις αγγέλων επολιτεύσως αφώς, γερασιμεώσιε συγχαρένη ορθάνου διαλάψας τη χώρα θύρα καθυποτάσεις Χριστέρα σου ασκήσει. Χριστός γάρον εδόξα σας λάμπρωσε εθαυμάστοσε. Τη Τετάρτη του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Γερασίμου του Αναχωρητού του Ιορδανίτου. Ο Θείος Γεράσιμος, το γέρας όντος των μοναχών, εγεννήθη μεν εν τη επαρχία Λυκείων, κατά τους χρόνους του βασιλέως Κωνσταντίνου του Πογονάτου, εν έτη 670, εκ γονέων δε έτυχε βίου μεν αυτάρκους, διότι ήσαν εύποροι, αλλά ηθικοί και αυστηροί. Ως δε εν ηλικιούτο, ήρχισε να αποκτά τον πλούτον της συνέσεως, μη αγαπώ να διάγει κατά τον τρόπον των άλλων νέων, με το να φροντίζει αποκλειστικός και μόνον να τέρπει τα αισθήσεις, τα δε ψυχικά αγαθά να εγκαταλείπει, αλλά ατενίζον κυρίως προς τον Θεόν, τα σαρετάς καλώς διεχώριζε και των παρόντων την πλήρη ματαιότητα κρίνων ότι τίποτε άλλο δεν είναι απολαύσεις του βίου τούτου ή μη μόνον απάτη, σύγχυσης του λογισμού και τύφλωσης. Απεμακρύνθη λοιπόν εκ του κόσμου και των θορύβων και μετέβη προς τον ήρεμον και απλούν βίον και κουρεύσα στα στρίχα της κεφαλής του, απέβαλε με ταυτόν και πάσαν κοσμικήν μέρημνον, αφομοιώσας όλων των εαυτών του εις την αρετήν, την οποίαν με τα σπουδή συργάζεται και με τα θερμού πόθου ισχυρός αγωνιζόμενος. Ταύτα δε, ή να καταστήσει την ψυχήν αυτού καθαράν από παντός, πάθους και πάσης κυλίδος. Η δε διάνοιά του γίνει ευπρόσδεκτος των υψηλών χαρισμάτων του πνεύματος και του εκείθεν εκπηγάζοντος λαμπρού φωτός. Ένεκα τούτου και της γαστρώστας ορέξης περιέζωζε, τόσον ώστε να διαφορεί προς πάσαν του φάριγκος ειδονήν και να απεχθάνεται παν το βαρύνον την γαστέρα ως ενοχλητικόν βάρος. Ούτω και τα σκυρτήματα των παθών της σαρκός κατήβναζε και η νυφαλιώτης του νοός έμενε ατάραχος. Και της μεν γαστρός ούτω σε κράτη και κατά αυτόν τον τρόπον τας πολυτελής τροφάς απηχθάνεται. Αλλά και του ύπνου ισχυρότερος εγένετο, ουδέποτε παρασυρώμενος υπ' αυτού, αλλά χρησιμοποιών τούτων όσων η φύση σε επιτρέπει, η γρύπνη αυστηρός απασχολούμενος εις τας προσευχάς και την μελέτην των πνευματικών λόγων. Κατά αυτόν λοιπόν τον τρόπον αγωνιζόμενος εις την πατρίδα του και δείξας την πρέπουσαν εις τους μοναχούς πολιτείαν και πολλούς ιδρώτας αποβάλλων κατά των πνευμάτων της πονηρίας, εσκέφθη να μετέβει εις την παρά τον Ιορδάνην έρημον ή να αγωνιστεί δια των μεγαλυτέρων αγώνων με την πεποίθηση ότι η ερημία είναι η υψηλωτέρα της φιλοσοφίας και βοηθός και συνεργός εις τον αγώνα του. Έπραξε λοιπόν τούτο και ευθύσως έφτασεν εκεί, ήργησε των ερημικών βίων καθώς επεζήτησε, καλλιεργών καλύτεραν αγωγήν και μεγαλυτέραν προς την αρετήν απόδοση. Διότι δεν ηθέλησε να παραμείνει στα σπροτέρα συνηθίας, αλλά έστεργεν εις αληθείς κόπους προς το καλόν, καθημέραν προάγων των εαυτών του, διό και τον όπισθεν επιλανθανόμενος και τον έμπροσθεν επεκτηνόμενος, καθώς ο θείος Παύλος λέγει, και προχωρών καθώς Ρωμαλαίος της Δρομεύς έτρεχε άνευ επιστροφής ταχαίωσης των δρόμων της αρετής, επιγόμενος να αποκτήσει το βραβείον της Ανοκλήσεως. Και ούχι μόνον ως καλός Δρομεύς εναφενίζετο, αλλά και ως στρατιώτης, επιτιθέμενος γενναίος και μετατόλμης, βάλων κυρίως τους κατ' αυτού επερχομένους, ού προς αίμα και σάρκα διακονιζόμενος, αλλά προς τα σαρχάς και τας εξουσίας του σκότους, κατά των ίδιων θείων Παύλων, καθόν αρμόζει η πολεμική τέχνη και μέθοδος των γενναίων ανδρών
και κατά των οποίων σκοτεινών δυνάμεων η επίθεση είναι ανένδοτος και σφοδροτάτη και η μάχη ηρωική και διαρκής. Διότι αυτοί δεν ησυχάζουν, λέγει ο σοφός, εάν δεν κάμουν το κακόν. Προστάφτα σε μάχη το ανήρ, τόσων τρομερούς αγώνας και τόσων φρικτούς πολέμους. Αλήτω καλός εισφαλισμένος δια των όπλων της αρετής και ενδυναμούμενος υπό της άνωθεν χάριτος, εμάχε το επιμόνος, ώστε να μην τρέψει ποτέ τους εχθρούς εις φυγήν και ούτε υποχωρούντες να του προσφέρω σιτανόταντον. Διότι φεύγου σημενούτη καθ' ολοκληρίαν οι τηθέντες, αλλά παραλήρως νεκρούτε και του αγωνιστού το φρόνημα. Αν λοιπόν η ψυχή καταξιωθεί της εν πνεύματι γαλήνης, οποία η ωφέλεια, η φήμη λοιπόν τον άνδρα διακήρυται μέγαν, κατά την αρετήν και του Θεού γνήσιον θεράποντα και ήλκεν εξ όλων των σημείων πολλούς προς αυτόν και έπιθε τούτους, των όσιων γεράσιμων να χρησιμοποιούν ως οδηγών προς τον Θεόν και εις τούτο να βασίζονται δια την σωτηρίαν των ψυχών του. Εξ αυτών την έσκ της μοναχικής πολιτείας με τείχων και εκ των λεγόμενων αναχωρητών ήσαν. Το σούτον ονομαστός κατέστη ο Θείος Γεράσιμος τον κατεκίνην την εποχήν μοναχών. Βλέπον δε τούτους ότι προετοίμων την μεταυτού συνήκησιν και προθυμοποιουμένους να μένωση πλησίων του, οκοδόμησε με γη στην Λαύραν, απέχουσαν του ποταμού Ιορδάνου, ουχή περισσότερον του ενός μιλίου, ανήγειρε δε και κοινόβιον δια της εργασίας των. Ταύτα δε αφού επραγματοποίησε, έθεσε νόμους άριστα διατεταγμένους, λίαν ωφελημωτά τους, κατά τους οποίους ημέν εισαγόμενοι εν το κοινοβίο μοναχή να μένωσιν εν αυτό, και εκείνα ασκούνται εις την μοναδικήν εκπαίδευση. Όσοι δε εκ τούτων συνεχώς και δια μακρών κόπων εξεγυμνάστησαν και έφθασαν εις βαθμών τελειότητος, ούτε πλέον αδύνανται να εγκαθίστανται εις τα ίδια κελία. Άτινα δε ήσαν ολιγότερα των εβδομήκοντα, τους οποίους και προσέταξε να διάγουν υπό τον εξής κανόνα. Καθόλαστας ημέρας δηλαδή της εβδομάδος, έκαστος να ησυχάζει εντός του ειδικού του κελίου, χωρίς να έχει τίποτε άλλο προστροφήν παρά μόνον άρτων, είδωρ και φήνικας. Κατά δε το Σάββατον και την Κυριακήν να προσέρχονται εις την Εκκλησίαν και να συμμετέχουν εις τας ακολουθίας, έπειτα δε να τρώγουν εις το κοινόβιον μαγειρευμένων φαγητών και να πίνουν ολίγων ίνων. Εις το κελίον δε τίποτα να μη ευρίσκεται, ή να καίει πυρά, ή να τρώγουν μαγειρευόμενων φαγητών, πιστεύων ότι η ακτιμοσύνη και κοσμημένη δια της ταπεινοφροσύνης είναι εκ των λαμπροτάτων αρετών. Έκαστος δε εξ όσων δια των έργων των χειρών του, κατά το διάστημα της εβδομάδος κατεσκεύασε να συνεισφέρει στο κοινόβιο. Και το δειλινόν της Κυριακής παραλαμβάνων έκαστος το εφόδιον της εβδομάδος, ήτι άρτους και φήνικας και είδωρ εντός Αγίου και Βάγια εις το κοιλίο του να απέρχεται.
με τη ούτων κανόνα και τύπων τους προς αυτόν προσερχομένους αναχωρητάς προέτρεπε να ζουν ο Μέγας Γεράσιμος. Διό και ούτι, ούτω εκπαιδευθέντες τόσον ίσαν αμέριμνοι και διάφοροι δια την κατοχήν κοσμικών πραγμάτων, ώστε τίποτε άλλο δεν είχον εξ εκείνων τα οποία ενεδίοντο μη έχοντας δευτέραν περιβολήν. Όστρο μνήν δε χρησιμοποιούν ή ψαθείων ή ευτελέστη σκέπασμα, ακόμη δε μικρών πύληνων αγκίων διείδωρ, το οποίον επίρκει δια να πίνουν και τα βάγια να διατηρούν. Ακόμη δε ο κανονισμός, ο παραδοθείς εις αυτούς υπό του μεγάλου Γερασίμου και αυστηρός τηρούμενος ήτο, όταν εξέρχονται να αφήνουν ανοιχτά τα κελία, ώστε εις τον επιθυμούντα να εισέλθει, να λαμβάνει ό,τι επιθυμεί δια τα μάτια και αναγκαία και ουδένα πηγόρευον. Ώστε να φαίνονται ούτι, αν και εν τη ερήμο βιούντες, αποστολικώς βιούντες, και ότι μετά των απλών εκείνων αγαθών και την καρδίαν και την ψυχήν των ήχων μίαν, επειδή ουδείς ουδέν εκ των υπαρχόντων αυτού ενόμιζεν ως ειδικών του, αλλά ότι όλα είναι κοινά. Λέγεται δε και τούτο περί τινών αναχωρητών, ότι ότε προσήλθαν προς τον Όσιον Γεράσιμον και εζήτησαν παρά αυτού εν της επιστρέψει να θερμάνουν είδωρ και να φάγουν μαγειρευτών φαγητών, να αναγινώσκωσι δε υπολείχνων, ο Μέγας Γεράσιμος απαντή σας είπεν, εφόσον επιθυμείτε να ζείτε ούτω, πολύ συμφέρον είναι να διαμένετε εις το κοινόβιον, αλλά εγώ ουδόλως θα σας επιτρέψω, εφόσον απομένει σε με ζωή. Ούτω απήντησεν εις τους αναχωρητάς, αφού δε οίκουσαν οι ερηχούντοι τας πολιτείας του Θείου Πατρός Γερασίμου, ότι τόσον αυστηρά και τόσον ακλόνητος, είτο ο βίος αυτού, είτο άχαρης και σκληρός, έθεσαν οι ίδιοι δι' αυτούς νόμων, κατά Σάββατον και Κυριακήν προς τους αναχωρητάς να μεταβαίνουν και να μεταφέρωσι παράκλησιν εις αυτούς, εις έπαινον των ιεροχυντιών, τούτων ήτινες απέδειξαν ψυχήν φυλάρετον. Πολλοί λοιπόν εκ των υποτακτικών του Μεγάλου Γερασίμου, αντελαμβάνοντο τους κοσμικούς, ερχομένους προς το σκοπόν τούτων, το σούτο να εγκαταλείπουν την ευθυμίαν των και να νομίζω συνευχάριστον την άφηξήν των, ώστε να μην προθυμοποιούνται να είδωσιν αυτούς κατά πρόσωπον, ουδέ υπέμεινον αυτούς, διότι καλώς εγνώριζον μονή και τους ρυπαρούς λογισμούς να απομακρύνει και του ύπνου την βαρύτητα να ελαφρώσει. Διότι ουχή διαλόγων μόνον, αλλά και διέργων υπό του πατρός τούτου εδιδάχθησαν, επειδή εκείνος μεγάλος εξετήμα την εγκράτειαν, τόσον ώστε και τας 40 ημέρας της νηστείας να μένει άσιτος, αρκούμενος μόνον εις την Αγίαν μεταλαβήν. Τι ουτρόπος λοιπόν βιώσας ο Θείος Γεράσιμος και καταστάς πρότυπον αρετής και σωτηρίας αναδειχθείς, της κατά τον Ιορδάνη ερήμου πολίτης και πολιούχος, έφτασεν εις το σύνηθες τέλος του μαρτυρίου, την Τετάρτην του παρόντος μηνός, κατά την Δευτέραν υπατίαν του Αυγούστου Ζήνονος. Ο Όσιος ούτος Γεράσιμος, ως απλούς και άκακος υπατήθη υπό του μονοφυσίτου Θεοδοσίου, ως υπατήθησαν ο Πέτρος, ο Μάρκος, ο Ιούλων και ο Σιλβανός, αναχωρητέ και εδόξαζε συνουσίωσιν και φυρμών επί των ασυγχύτων του Χριστού δύο ουσιώντε και φύσεων, αν και ετέλει θαύματα. Ύστερον δε μεταβάς προς τον Άγιον Ευθύμιον, ησυχάζοντο τότε εις τον Ρουβάν, ομίλησε μετ' αυτού περιπίστεως, αλλά ευρέθη πεπλανημένος. Ως εν διορθώθη υπό τον θεηρή των λόγων του Αγίου Ευθυμίου, ως διορθώθησαν και οι ανωτέρω αναχωρητέ υπό του Αγίου Μεγάλου Ευθυμίου. Ο δε Θείος Χρυσόστομος, εν το προς τον Ιώβ τετάρτο λόγο αυτού, φέρον τους τα ασακακίας λεχθέντας λόγους προς τον Θεόν, υπό του Ιώβ τολμηρός, ίον το τις δώσει κριτήν αναμέσων εμού και υπό του Ιώβ τολμηρός, η πάση και αμαρτία μου, ότι ούτε εμέ έκρινας, και το τι λαλήσω πικρία ψυχής μου συνεχόμενος καιρό προς Κύριον, μη με ασεβήν δίδασκε και δια τι με ου έκρινας. Τούτους λέγω τους τολμηρούς λόγους και άλλους ομοίους αναφέρον λέγει, φοβερόν το ρήμα, ελαπακακίας, ούτω και ο Θεός ειδός, ότι ούκε κακίας, αλλά εξ ακακίας φθέγγεται. Μαρτυρεί γαρ αυτό λέγον, έτι δε έχετε ακακίας. Δέχεται τα παρά του Ιώβ, καλούμενος παρά αυτού εις κρίση. Συμπεραίνει όθεν ως εκ προσώπου του Θεού τούτους τους λόγους ο Χρυσορήμων. Επειδή δια την ακακίαν εξήλθες των μέτρων της φύσεως, συνέγνωσου την ακαιρεότητη. Καν γάρ τις από ακακίας αμάρτη, ο Θεός διορθούται τας ακακίας γινόμενα. Ανέφερα δε ταύτα, ή να τα προσορμόσομεν εις τον Όσιον Γεράσιμον και τους άλλους αναχωρητάς,
αλλά και στις 10.000 των οσίων ήτινες εξ απλότητος και αγνίας περιέπεσον εις την απάδοντα τη κοινή δόξη της Εκκλησίας. Ήταν ο Ιορδάνης ποταμός, όπου εδώ πέρα έβρισκε την τροφή της Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία, που τρεφόταν με αγριόχορτα κυρίως, και το νερό της που έπαινε από τον Ιορδάνη. Χριστό εκνεότητος, ακολούθησας πιστός, ζωή την εις αγγέλων, επολιτεύσου σαφώς, γέρασι με όσιε, συγχαρένη ορθάνου, διαλάψας τη χώρα. Θέρα σου ασκήσει, Χριστός γάρωνε δόξα σας, λάμπρωσε εθαυμάστοσε. Αλλά καιρός είναι να ενθυμηθόμεν και τα κατά τον Άγριο Λέοντα θαύματα, ώστις και ζών θαυμασίως υπηρέτησε τον Μεγάλον Πατέρα και με τα στάντα τούτων εκ των ενθάδε, παραδόξως συνικολούθησε. Τελευταίων λοιπόν μετά την διήγησιν, ακολουθεί το θαύμα, όπερ και το τέλος του βίου του Πατρός συνοδεύει και το συναξάριον τερματίζει. Έχω νούτο. Λέον τις εξ εκείνων ήτινε σέζον εις την έρημον του Ιορδάνου, συναντήσας τον Άγιον παρά την όχθην του ποταμού, ευθύσως τον αντίκρισεν ήρχισε να φωνάζει δυνατά και να ορίεται εκ των πόνων, διότι είχεν εμπηχθεί στον πόδα του εκθυρών τεμάχιον εκαλάμου και έκαμνεν εις τον Λέοντα τον πόνον ανυπόφορον. Αντιληφθείς τούτο όσιος και συμπαθήσας δια το πάθημα του θηρίου και εσφλαχνιστείς συμπονέσας δέκ των μορφασμών τους οποίους έκαμνε προς αυτόν τον θηρίον, προσφέρει την υπηρεσία του και επιθυμεί σας να το θεραπεύσει, ανασηκώνει τον πόδα αυτού ήδη εξειδικότα και εξάγει με τα προσοχής των κοπτερών κάλαμων, από μακρύ να σε ευθύς των πόνων από το ζώον. Τότε ο Λέων γίνεται αμέσως πρόβατον, ουχή μεταβαλών την φυσική του κατάσταση, αλλά την αγριότητα και ακολουθεί σας τον Μέγαν Γεράσιμον εις το κελίον του, όπου εκείνος μετέβαινεν, ο Λέων συνικολούθη. Μέγα και εκπληκτικόν το γεγονός τούτο, αλλά πόσον εκπληκτικότερον το εν συνεχεία ιστορούμενον. Ως θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, επειδή ως ύπομεν η λαύρα δεν είτο μακράν του ποταμού, όνος της μετέφερεν εξ αυτού του αναγκαίον εις τους εν αυτοί ασκητεύοντας είδωρ, τούτου του όνου την φύλαξην ανέθεσεν ο γέρον εις τον Λέοντα, εμπιστευθείς εις το θηρίον των Άριων, ως αν εις μικρών βοσκών το πρόβατον. Έκαμνε λοιπόν ο Λέων την υπηρεσίαν ταύτην επαρκετών χρονικών διάστημα, και ο πριν γενόμενος πρόβατον Λέων εγένετο πάλιν κύον και οικολούθη των όνων περιτριγυρίζων αυτών προστατευτικός, άλλοτε δε καθήμενος πλησίον του ή επιβλέπων
τας οδούς του, εφός εύος και νοώνος. Τις όμως συμβαίνει κατόπιν, ύπνος κατέλαβε τον λέοντα, κάποτε και νοώνος εύος και να απεμακρύνθη απ' αυτού. Διερχόμενοι δε την εσάραβες έμποροι με συνοδείαν καμήλων, έκλεψαν αυτόν. Εγερθείς εκ του ύπνου ο λέων, ανεζήτησε τον όνον, και αφού δε τον έβρε επανήρχε το προς την λάβραν σκυθροπός, και λυπούμενος, κλείνον την κεφαλήν του προς την γη. Όταν λοιπόν είδε ο μακάριος τον λέοντα εις τη αυτήν κατάστασιν και τον όνον απουσιάζοντα, υποπτεύθη το θηρίον, ότι ο πόλος εφρέθη αυτόν και με ύφος χαριέν, προσύνιαν και αξιπριοπρέπειαν λέγει. Τι συμβαίνει λοιπόν, λέον, έφαγες τον όνον? Φαίνεται ότι επανήλθες εις την προτέραν σου φύση, αν και δοκίμασες να μεταβληθείς εις πρόβατον και να έλθεις εις την ιδιότητα του κοινός. Αλλά η φύση σε νίκησεν, ενεθυμήθης την προτέραν αλαζονίαν και τη βασιλική σου κυριαρχίαν επί των άλλων ζώων, σύ οφωνεύς και επεθύμησας πάλι να άρχεις. Αλλά εγώ θα σε ταπεινώσω και θα καταρρύψω το φρόνημά σου το επιρμένον και θα σε παρασκευάσω δια ταπεινής αγωγής να μη επιζητείς τα παρελθόντα. Να είσαι λοιπόν ουχή λέωνος επεθύμησας, αλλά όνος ακροθοφόρος όπως εκείνος τον οποίον επεβουλεύθης. Ούτως αφού είπεν ο γέρον μεθαπλότητος, προστάσει το λέοντα να αναλάβει την υπηρεσία του όνου και φορτωμένος τα αγγεία να μεταφέρει το είδωρι στους αδελφούς. Τούτο εγένετο πράγματι και ο λέωνος πρώτερον κατά τη συμπεριφορά να δείχνει το αρνίον και έπειτα κείον, ούτω μετεβλαβήθη τώρα εις όνων πεφορτισμένων, φαινόμενων αληθώς θαυμαστών. Αρκετός χρόνος παρήλθε και την διακονίαν ταύτην ο νέον ετέλει, όχι μόνο να όκνος, αλλά και ευχαρίστος. Αλλά τι συνέβη? Οι αρπάσαντες των όνων διήρχοντο πάλιν από την παρανόχθην του Ιορδάνου, έχοντες με θεαυτόν των ζώων πορευόμενοι προς την Αγίαν πόλην Ιερουσαλήμ. Ευρισκόμενον λοιπόν τότε το θηρίον εις των ποταμών, για να φέρει το είδωρ προς τους αδελφούς, βλέπει τον όνον από μακράν, τον αναγνωρίζει και εγκαταλείψας ευθύς την ιδιότητα του όνου, μάλλον δε τα χαρακτηριστικά του ζώου τούτου παρουσιάζεται ως λέον και ευρυχόμενος βασιλικός επιπίπτει κατά των οδηγούντων των όνων. Τούτο αντιληφθέντες εκείνοι και πολύ φοβηθέντες έφυγον ολοταχώς. Αρπάσας τότε ο λέον το σκηνίον, διού εσύρετο όνος, εύθυμος και διαπηδημάτων και άλλων παιχνιδίων τα οποία έκαμνεν, εδείκνυε την χαράν του, φαινόμενος εις τους βλέποντας ως στρατιώτης γενναίος επιστρέφων από τον πόλεον μετατροπέων. Ευθύς ως είδε τούτον ο Μέγας Γεράσιμος, απείλαξεν από τα σαγκαρίας προστάξας, ή να ο όνος αναπληρώσει τούτον εις την εργασίαν ταύτην. Ονόμασε δε τον λέοντα Ιορδάνην, ένεκα του ότι κατά τη γνώμη του, τη αυτά θηρία συναθρίζονται εις τον Ιορδάνη. Έκτοτε ο λέων παρέμεινε εκεί στη λάβραν, εν ανέση, περιπατών κάποτε και έξω. Παρήλθαν τρία έτη και ο θείος Γεράσιμος μετέστη προς όν επόθησε Θεόν και ο Ιορδάνης ο λέων, είτε παρά τον Ιορδάνην περιπατών, είτε εις άλλο μέρος κατ' οικονομίαν Θεού, δεν ευρίσκετο εκεί όταν ο Άγιος Γεράσιμος ετάφη υπό των πατέρων. Όταν λοιπόν επανήλθε με το λίγον, εζήτη τον γέροντα. Ο δε Αβάς Σαββάτιος, ο εκκυλικίας, ο μαθητής του Αβά Γερασίμου, ειδών αυτόν το είπεν. Ιορδάνη, ο γέρος ημών αφήκεν ορφανούς και απεδίμησε εις Κύριον, αλλά λάβε τροφήν και φάγει. Ο λέων όμως δεν ήθελε να φάγει, αλλά συνεχώς τρέφων τα βλέμματα εδώ και εκεί, επιθυμώ να είδη τον γέροντα εφώναζε δυνατά, χωρίς καθόλου να σιωπά. Ο δε Αβάς Σαββάτιος και οι άλλοι πατέρες, θοπεύονται στη ράχην του, έλεγαν εις αυτόν να φάγει και να ησυχάσει. Αλλά ο λέων δεν έπαυσε να φωνάζει και να ορίεται, όσον δε προσεπάθουν να τον παραρηγορήσωση δια των λόγων, τόσον περισσότερον ορίετο και δυνατότερα εφώναζε και ύφξανε τη συμπάθειαν εις τους προεστώτας, με την λύπην την οποίαν εδείκνυεν ότι αισθάνετο επειδή δεν είδε το γέροντα. Λέγει λοιπόν εις αυτόν ο Αβάς Σαββάτιος, «Ελθέ μαζί μου, επειδή δεν πιστεύεις εις ημάς». Και αφού τον παρέλαβε τον οδήγησε εκεί όπου ο γέρον ετάφη,
εις απόστασιν ημίσεως μιλίου από της Εκκλησίας. Σταθείς λοιπόν ο Αββάς Σαββάτιος παρά τον τάφον του γέροντος, λέγει εις τον Λέοντα. Ιδού ο γέρον ημών εδώ ετάφη. Έκλεινε δε τα γόνατα επί του τάφου του γέροντος κάμνων μετάνοιαν. Όταν λοιπόν είδεν αυτόν κάμνοντα μετάνοιαν και ο Λέων το αυτό της μετανοίας σχήμα έκαμε και επ' αρκετών χρόνων κλείνον την κεφαλήν του προς την γην απέθανεν επάνω εις τον τάφον. Εγένετο δε τούτο ουχή επειδή ο Λέων είχε ψυχήν λογικήν αλλά επειδή ο Θεός ευδοκεί να δοξάζει τους δοξάζοντας αυτόν όχι μόνο εν τη ζωή αλλά και μετά θάνατον καταδεικνύον εις τους ανθρώπους οποίοι ανήχουν τα θηρία υποταγήν εις τον Αδάμ πρώτης παραβάσεως. Ας μιμηθώμε λοιπόν και εμείς αδελφοί τουλάχιστον των θηρίων την ευγνωμοσύνη την οποίαν επεδείκνυον προς τους τον Κύριον υπηρετούντας όντες πρεσβείες της αυτών μερίδος καταξιωθώμεν εν τη ημέρα της κρίσεως. Αμήν. Η Ιερά Μονή του Αββά Γερασίμου του Ιορδανίτου ιδρύθηκε το 450 μετά Χριστόν και αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη λαύρα. Ονομάζεται και μοναστήρι της Πέρδικας, διότι σε ένα παράπλευρο σπήλαιο διανυκτέρευσε η κυρία Θεοτόκος με τον Κύριο στη φυγή για την Αίγυπτο και το βάδισμά της ήταν ελαφρύ σαν της Πέρδικας. Έχει τεράστια ρυψιδρία, διότι βρίσκεται 400 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Όταν ήρθε στο μοναστήρι, ο πατήρ Χρυσόστομος Ταβουλαρέας συνάντησε κυριολεκτικά ερείπια και τρύπες. Όπως ο ίδιος μαρτυρεί, παντού υπήρχαν ντουβάρια, φίδια, ακόμα και ενάρκες υπογείως. Με πολλές και επικίνδυνες προσπάθειες, μετά από 3 χρόνια, κατάφερε να διώξει τα φίδια. Δεν υπήρχε ούτε νερό, ούτε τηλέφωνο, ούτε ηλεκτρισμός. Πώς ήρθε όμως? Πρώτα ήταν φύλακας των Παναγίων Προσκυνημάτων. Και ένας Λατίνος ήθελε να παραβιάσει τη νύχτα το Άγιο Σπήλαιο και αν το επιτύχανε θα έπαιρνε τα δικαιώματα επί αυτού. Ο γέροντας Χρυσόστομος αντιστάθηκε. Όταν το έμαθε ο Πατριάρχης, ήθελε να τον στείλει για τιμωρία εξορία στον Άγιο Σάββα τον Υγειασμένο για 1 μήνα. Όμως ο γέροντας Θεοδόσιος πρότεινε να το στείλει ηγούμενο στον Αββά Γεράσιμο που δεν ήθελε να πάει κανείς λόγω της επικινδυνότητας της περιοχής. Όταν πήγε για πρώτη φορά ο γέροντας, συνάντησε παντού χώμα, χωματόνερο, κοπριά, κατσαρίδες, ψήλους και κοριούς. Αναφέρει πως δεν υπήρχε ούτε ένα πράσινο φύλλο, ούτε ένα πουλί, εκτός από μία άσπρη κουκουβάγια μέσα στο ιερό βήμα που άφηνε τα περιτώματά της. Ο γέροντας έλεγε, ερωτεύτηκα αυτό το μοναστήρι. Ο πατριάρχης στην επιστροφή του πρότεινε να καθίσει για 2-3 χρόνια και έπειτα να τον προωθούσε σε ανώτερη εκκλησιαστική θέση. Αλλά ο γέροντας Χρυσόστομος απάντησε «Όχι μακαριότατε, μου άρεσε» και με θάρρος πρόσθεσε «Θέλω μακαριότατε μία χάρη, να μείνω εφόρου ζωής». Άναυδος ο Πατριάρχης τον σταύρωσε πατριαρχικά με τα 2 του χέρια και είπε «Την ευχή μου να έχεις και όαση να γίνει το μέρος». Πολλές οι δυσκολίες. Για να συντηρηθεί, έφτιαχνε κεριά και τα πουλούσε στα Ιεροσόλυμα. Τα φόρτωνε σε γάιδαρο και τα πήγαινε στην Ιεριχώ και έπειτα τα φορτωνόταν στην πλάτη του. Ξεκίνησε μόνος του φτιάχνοντας σοβάδες και σιγά σιγά ξενώνες για τη φιλοξενία των ξένων. Έσκαψε στα 26 μέτρα πηγάδι για να βρει νερό, το οποίο είχε αρκετό χλώριο και άλατα. Σκάβοντας βρήκε ένα κυβότιο με όπλα και σφαίρες, απότοκο των πολεμικών σειράξεων στην περιοχή. Κινδύνευσε η ζωή του αμέτρητες φορές. Χαρακτηριστικά διηγείται ο ίδιος πως κατά τη διάρκεια των πολεμικών σειράξεων μεταξύ Ισραηλινού στρατού και ανταρτών
επειδή ο στρατός θεωρούσε εσφαλμένος πως ο γέροντας υπέθαλτε αντάρτες, περικύκλωσαν το μοναστήρι 10 τζιπ και άρχισαν οι στρατιώτες να χτυπούν την κλειστή πόρτα του μοναστηριού. Όταν ο γέροντας Χρυσόστομος άνοιξε την πόρτα, κατευθείαν εισήλθε βία ο διοικητής μαζί με έναν ακόμα στρατιώτη. Όταν ο γέροντας πήγε να κλείσει την πόρτα, δέχτηκε χτυπήματα στο κεφάλι και στα δόντια από άλλους στρατιώτες και έτσι κατέληξε στο νοσοκομείο. Ο γέροντας όμως, παρόλες τις δυσκολίες και τις απειλές, μετέτρεψε το μοναστήρι σε όαση και επίγειο παράδεισο. Άραβες κτηνοτρόφοι βοηθούν στην εκτροφή των ζώων. Μαγειρεύει ο ίδιος ο γέροντας εκατοντάδες μερίδες. Φτιάχνει σταυρουδάκια και αγιογραφή. Για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων της γης του μοναστηριού έχει δώσει μεγάλο αγώνα. Φυτεύει φοίνικες που χρειάζονται λίγο νερό, επειδή υπάρχει γενικότερα λειψιδρία. Έχει δημιουργήσει εργαστήριο εικόνων, θυμιάματος, κεριών και ψηφιδωτού. Τα θαύματα του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, με τις ευχές του Γέροντος Χρυσοστόμου, είναι αμέτρητα και γνωστά σε όλο τον κόσμο. Δια των πρεσβειών του Πατρός Χρυσοστόμου, προς τον Όσιον Πατήρ ημών, Γεράσιμον τον Ιορδανίτην, ελέησον ημάς Κύριε. Αμήν.